Γεια χαρά φίλες και φίλοι του psaddict.gr και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα κυριακάτικο λαχταριστό ζουμερό Gamecast, όπου εγώ μαζί με τον Μιχάλη θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μια ωρίτσα με τα κυριότερα νέα της εβδομάδας που μας απασχόλησαν. Γεια σου Μιχάλη, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω τι, πώς τη βλέπετε την εκπομπή πάλι. Καληνύχτα. Πρέπει να αρχίσω να λέω κάποια άλλη ατάκα. Δεν μπορώ αυτό το καλησπέρα, καλημέρα. Θα λες. Εγώ είδες, έχω. Πολλά, δε. Καλά, ζουμερά, λαχταριστά. Ναι, κόψα μου λίγο έτσι ένα κρεατάκι. Έχω εγώ μια εισαγωγή που κάνω ψιλοκλασική κάθε φορά. Θα ξεκινάς και εσύ, θα βρεις κάτι. Πλησιάζει και ο Πάσχας. Πλησιάζει το Πάσχας, αν μπράβο εκεί πέρα, να ξεκουραστούμε. Λοιπόν. Να ξεκουραστούμε, γιατί αυτός ο μήνας είχε 2-3 ημέρες και κουράστηκα πάρα πολύ να πηγαίνω βόλτες. Ναι, το βλέπω, ναι. Να πηγαίνεις βόλτα. Και έχεις άποψη, ωραία. Αγράψεις. Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε που προτιμήσατε το δικό μας μαγαζάκι για να περάσετε την ώρα σας, να πιείτε τον καφέ σας, να φάτε, να ξεκουραστείτε, να σας πάρει ο ύπνος. Ναι. Ή να ξυπνήσετε. Αν τους πάρει ο ύπνος, καήκαμε. Τελείωσε. Άμα τους πάρει ο ύπνος, τελείωσε. Σούπα, πολύ το βάζουν. Κάτι σωστά. Πολύ το βάζουν το βράδυ, ξέρω εγώ. Πολύ το βάζουν το πρωί μαζί με τον καφέ τους. Λοιπόν, όπως και να έχει, παιδιά, εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, και λούκουμο. Έχουμε και λουκουμάκι. Το λουκουμάκι μας είναι οι διαγωνισμοί που έχουμε κάθε φορά. Α. Και δίνω πάσα τώρα. Ναι, και δίνω πάσα που έβγαλα. Δίνω πάσα. Μεγάλο σεντερφόρ. Έβγαλε σαν μπράβο, έβγαλε σαν ψηλή παλιά και πάω να καρφώσω με το κεφάλι. Βέβαια. Και να κουτουλιάζει με το κεφάλι. Να πω, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή που κάνετε στους διαγωνισμούς. Να ξέρετε ότι είστε ο λόγος που έχουμε τόσο πολλά δώρα και δίνουμε κάθε φορά στην εκπομπή. Την προηγούμενη φορά είχαμε δώσει από τους φίλους μας CD Media, δίναμε ένα The Division 2 promo disc. Κάτω, αυτή τη στιγμή από το βίντεο, θα βάλω τον νικητή που το κέρδισε. Καλοπαίχνητο, φίλε μου. Και να λιώσεις. Να λιώσει όπως το λιώνω και εγώ. Έχω 40 ωρίτσες μόνο στο παιχνίδι. Μόνο αυτά. Λοιπόν, και έχω, παιδιά, ένα καινούριο διαγωνισμό από άλλους φίλους μας αυτή την φορά, σε άλλη διπροσωπεία. Και πολλούς φίλους, τι γίνεται, χαμός. Ναι, πολύ, πολύ φίλοι. Και έχω ένα πολύ ωραίο πακετάκι με δώρα από τους φίλους μας στην Bandai Namco Ελλάς. Την αντιπροσωπεία δηλαδή της Bandai Namco στην Ελλάδα. Και μας έστειλε πάρα πολλά δυνατά δωράκια από τα παιχνίδια που αντιπροσωπεί. Είναι merchandise κυρίως, αλλά είναι πολύ δυνατό πακέτο. Και θα σας τα δείξω ένα-ένα τα δωράκια τώρα. Θα σας τα δείξω μια φορά, αλλά είναι δύο πακέτα για δύο νικητές. Εντάξει. Ο Θεοζής μοιράζει δώρα πάλι. Μοιράζω δώρα γιατί η Bandai εξηγήθηκε γερά, μέτρησε. Και μας έστειλε αυτά τα δύο, μας έστειλε και επιπλέον τα οποία σε κάποια παρακάτω εκπομπή θα ξαναδώσουμε πιθανόν και άλλα τέτοια δωράκια. Λοιπόν, οπότε δύο νικητές θα κερδίσουν από ένα πακέτο των δώρων που θα δείξω τώρα. Λοιπόν, θα κερδίσουν από μία μπλούζα, από ένα t-shirt Jump Force. Φαίνεται το λόγο? Φαίνεται λίγο. Κάτι λίγο φαίνεται. Ναι, είναι μαύρο, και, είναι μαύρο και γράφει Jump Force, ξέρω εγώ, εδώ με τα σήματα. Ωραία, ναι. Το λοιπόν, βλέπω καλή. Δεύτερο μπλουζάκι. Ναρούτο του Μπουρίτο. Ναρούτο του Μπουρίτο. Του Μπουρίτο. Σινόμπι Striker. Λευκό μπλουζάκι με το λόγο. Αυτό. Κλειστά είναι, παιδιά, όπως βλέπετε, σφραγισμένα. Jump Force, αυτό στο λαιμό που το φοράς για να βάζεις τα κλειδιά εδώ πέρα, τον Lanyard, νομίζω το λένε. Ναι. Αυτό το που ήταν κάποτε μόδα. Πάλι, Ναρούτο του Μπουρίτο. Σινόμπι Striker. Fidget Spinner. Αυτό δεν ήταν που το έβαζε. Τακ, όλη την ώρα παίζανε. Αυτό, οπότε έχουμε 1-2 μπλουζάκια, 3-4 και πέμπτο και δυνατό. Όσοι είδαν το βιντεάκι με τις gaming αγορές, θα ξέρουν γιατί μιλάω. Α, κατάλαβα τι είπες. Τι θα δείξεις μάλλον. Ταν-ταν, και από ένα steelbook, Soul Calibur 6. Το οποίο, μιλάει αυτό, Το οποίο, παιδιά, έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Μιλάει. Έχει φράσεις που λέει. Εδώ πέρα μέσα βλέπετε, είναι σαν τις κάρτες που τις ανοίγεις και λένε Χριστούγεννα, χρονιά πολλά, κάτι τραγουδάκια. Ναι. Το ηχείο και ο μηχανισμός με την μπαταριούλα. Μέσα έχει δύο δισκάκια, χώρο για δύο δισκάκια, δεν έχει το παιχνίδι μέσα. Χώρο. Πολυλογάς. Λέει. Φόγαμε λοιπόν, αυτό το 5 δωράκια, παιδιά, αυτό το πακέτο, 2 νικητές.
Πολύ απλά καθημερινά πραγματάκια για να λάβετε συμμετοχή. Subscribe στο κανάλι μας για να μας στηρίξετε, για να μας βοηθήσετε να μεγαλώσουμε. Like στο βίντεο, δεύτερο βήμα. Τρίτο βήμα, αφήνετε από κάτω σχόλιο, οποιοδήποτε σχόλιο θέλετε, με hashtag PSAddictGR. Και μετά, το επόμενο βήμα είναι προαιρετικό και μιλάω για share στα social media τα δικά σας, αυτό το βίντεο με hashtag PSAddictGR, για να μας βοηθήσετε, να μας δει καινούριος κόσμος, να έρθει καινούριος κόσμος, να μεγαλώσουμε και να στηρίξετε όλη αυτή την προσπάθειά μας. Βλέπω τα share που κάνετε και στο Facebook και στο Instagram, είδα που κάνανε διάφοροι φίλοι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Και φυσικά να πω ότι οι δύο νικητές θα ανακοινωθούν στο επόμενο Gamecast, την επόμενη Κυριακή. Έτσι το πάμε. Όσοι τυχόν μας βλέπετε για πρώτη φορά, διαγωνισμός στη μια Κυριακή, νικητές την άλλη, και συνήθως έχουμε και κάτι καινούριο. Λοιπόν, αυτά Μιχάλη. Τελειώσαμε να κλείσω. Μ' ακούς? Μα, ευτυχώς ξεκόλλησες. Έβλεπα, λες και ήσουν αναρκωμάριζε. Μ' ακούνετε να ρίχνετε το σε κυρίο μαλάκα ναρκωτικά. Σε λίγο έτσι ως πάνω θα τα αρχίσουμε. Αυτό έμεινε μονάχα. Λοιπόν, πες του να ξεκολλήσει, πες του να ξεκολλήσει. Έβλεπα ένα ναρκωμανί δίπλα μου. Α, κάνετε σε. Εντάξει, από ό,τι βλέπω το ρίξει κόλλη στο βίντεο. Λοιπόν, να μπούμε. Να μπούμε με το κεφάλι στα πολλά νέα της εβδομάδας που είχε. Μπήκαμε με το κεφάλι, κρυώσαμε. Καπετάνι να μπούμε. Γεια σας, μπήκαμε, γεια σας, φεύγουμε. Λοιπόν, μπαίνω με το κεφάλι στα νέα της εβδομάδος. Παιδιά, έχει πάρα πολλά νεάκια και σημαντικά. Νομίζω ότι αξίζει να συζητηθούν. Από ό,τι τα κάνανε και πολλά νούμερα. Γενικά κάνουν πολλά νούμερα, ξέρεις, δεν τους μπορώ. Κάνουν πολλά νούμερα στο site. Θα ξεκινήσω από το έτσι, αυτό που απασχολεί αρκετό κόσμο κάθε φορά τέλος του μήνα, και μιλάω για την ανακοίνωση των PlayStation Plus παιχνιδιών. Είχαμε την ανακοίνωση του PlayStation Plus Απριλίου. Μας είχαν πετύχει και online τότε που έκανα το SideQuest. Λοιπόν, παιδιά, δύο παιχνίδια. Συνεχίζει η Sony στο μοτίβο από το προηγούμενο μήνα, όπου πλέον έχουμε κόψει τα PlayStation 3, PlayStation V παιχνίδια και δίνει μόνο δύο για το PS4. Περιμένω κάποια στιγμή να διορθωθεί αυτό, σε φάση να δώσει και ένα τρίτο, έστω και indie, ή να δίνει κάτι σε PlayStation VR. Μα ναι. Γιατί θεωρώ ότι η τρύπα που έχει μείνει είναι αρκετά μεγάλη και παραπονιώται ο κόσμος. Έστω για το VR, νομίζω ότι θα έπρεπε να δώσει κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω, μήπως παίξει με το PS Now, αλλά δεν είναι και σε όλες τις χώρες. Τέλος πάντων, λοιπόν, τα παιχνίδια που έδωσε, παιδιά, είναι το Conan Exiles και το The Surge. Το Conan Exiles δεν το έχω δοκιμάσει. Από το trailer νομίζω, εντάξει, ψιλοκαλό φαίνεται, έτσι, online τίτλος. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το δοκιμάσω κιόλας, να πω την αλήθεια. Είδα κάποιος ο φίλος που το είχε παίξει, έλεγε καλά λόγια για το παιχνίδι. Το The Surge όμως που το έχω παίξει, το έχω αγοράσει, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για το PS Plus. Είναι από τα παιχνίδια που ταιριάζουν πολύ στην υπηρεσία, γιατί πλέον κοστίζουν γύρω στο δεκάρικο, και είναι από τα παιχνίδια που λες τώρα, να το πάρω, να μην το πάρω, να δώσω το δεκάρικο, να μην το δώσω. Κάποιοι δεν το σκέφτονται καθόλου, κάποιοι τσιγκουνεύονται, ας πούμε, γιατί σου λέει μπορεί να μου αρέσει. Είναι από τα παιχνίδια που κολλάνε πάρα πολύ στην υπηρεσία και έχουν πέσει πολύ χαμηλά οι τιμές τους. Το The Surge είναι ένα souls-like παιχνίδι, έτσι πιο φουτουριστικό, που πας σε μια εταιρεία όπου έχουν καταλάβει τα ρομπότ, ας το πούμε έτσι, το προσωπικό και τα εξοσκέλετον που φοράνε, έχουν γίνει όλοι κακοί και φοράς και εσύ εξοσκέλετον, παλεύεται εκεί πέρα, τους παίρνεις τα όπλα, να βαθμίζεις την πανοπλία σου, κάπως έτσι. Ωραίο παιχνιδάκι, αξίζει, και έχει ανακοινωθεί και sequel. Α, εντάξει, εγώ μόνο το Conan Exiles θα παίξω. Ναι. Εκτός αυτού, είδα και ένα στα YouTube, το έψαχνα κατευθείαν εγώ. Mm. 40 λεπτά για να πάρεις πλατίνα, οπότε εντάξει, μια χαρά είναι. Mm. Και κάτι έχει με admin panel και κάνεις ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου. Τον κάνεις κάνεις ό,τι θέλεις με τη μία. Α, ναι. Α, εντάξει. Μπορεί να το δοκιμάσω κι εγώ, άμα το θυμηθώ αυτό που λες. Είναι σαν να είσαι ο σχεδιαστής του παιχνιδιού, ας το πούμε έτσι. Ναι, ναι, έχει god mode, ας πούμε, όπως είχαν παλιά τα PC. Πετάς, ξέρω εγώ, και κάνει διάφορα. Παλιά τα PC παιχνίδια έτσι είχαν κάτι god mode και τέτοια βάζανε. Μάλιστα, μπορεί να το δοκιμάσω το που είπες. Εντάξει. Καλούτσικος μήνας. Εντάξει, δεν είναι αδιάφορο. Κατ' εμέ τουλάχιστον. Ναι, ναι. Καλούτσικος μήνας, δύο παιχνιδάκια το. Κάτι wow. Ναι, δεν είναι κάτι wow. Το The Surge, παιδιά, σας είπανε πολύ καλό.
και το Conan Exiles. Εντάξει, έτσι και έτσι νομίζω ότι είναι δύο παιχνίδια από τα οποία πολλοί δεν θα τα αγοράζανε καν και ίσως τώρα είναι ευκαιρία μέσω της υπηρεσίας να τα δοκιμάσουν. Ε. Καλά, το Conan Exiles δεν είχε πάρα πάρα πολύ καιρό που έχει βγει. Ναι, ναι, ναι. Είναι πρόσφατο σχετικά το Conan Exiles. Το δώσαν κατευθείαν. Λοιπόν. Πήγε καλά για αυτό, μάλλον. Λοιπόν, μπαίνω, State of Play. Άντε πω, Παναγία. Αυτό που ασχολήθηκε ο περισσότερος κόσμος αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα, 25 Μαρτίου, 11 η ώρα το βράδυ, με 11 και 20. Αυτό ήταν. Ένα 20 λεπτό. Βγήκε η Sony και, παιδιά, δεν ξέρω πόσοι παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Κάναμε και ένα live την Τετάρτη, όπου σχολιάσαμε αρκετά εκτενέστερα το State of Play και τα διάφορα έτσι γύρω από αυτό. Το State of Play είναι ένα καινούριο format παρουσίασης της Sony, όπου στην ουσία είναι αντιγραφή του Nintendo Direct, Sony Direct ας πούμε το λέω εγώ, όπου έχουμε ένα μοντάζ με τα διάφορα trailers και πληροφορίες για παιχνίδια που αναμένονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Βγήκε η Sony και είπε θα ξεκινήσω μέσα αυτό το χρόνο, θα έχω πολλά τέτοια State of Play. Πολλοί κόσμος χαϊπαρίστηκε τρελά, είχαμε ακούσει μέχρι και για ημερομηνίες The Last of Us Part 2 για κυκλοφορία PlayStation 5 κτλ. Καλά, όχι. Χαϊπαρίστηκε πολύ ο κόσμος, η Sony δεν είπε κάτι τέτοιο. Ως ένα σημείο δικαιολογώ τον κόσμο, γιατί διψάμε πάρα πολύ για ειδήσεις για όλα τα καινούργια τη Sony και για τυχόν εκπλήξεις που μπορεί να μας έχει, γιατί έχει αποσυρθεί από παντού. Έχει πατήσει φρένο, είναι τελείως ήσυχη, ούτε events ούτε τίποτα. Περιμένουν όλοι το επόμενο βήμα που θα κάνει η Sony, ενώ όλοι οι άλλοι όλο και κάτι μας δείχνουν, όλο και κάποια παρουσίαση έχουν προγραμματισμένη. Οπότε υπάρχει πολύ δίψα στον κόσμο και έπαιξε το State of Play, το οποίο είναι αυτό για το οποίο προορίζεται ένα τέτοιο είδους σύντομο format. Μικρές ανακοινώσεις, σύντομες ανακοινώσεις για γρήγορη κατανάλωση, για πληροφορίες και παιχνίδια που αν ανεβαίνανε απλά σαν trailers στο YouTube κανάλι του PlayStation δεν θα τα βλέπε κανείς. Ναι, εντάξει. Με αυτό το format και με αυτές τις ανακοινώσεις τραβάς τα βλέμματα παραπάνω, θα γράψουν όλα τα site παραπάνω, θα δει περισσότερος κόσμος το State of Play και έτσι θα δώσει περισσότερο exposure στα παιχνίδια. Ναι, ρε παιδί μου, όμως το hype και όλα αυτά το δημιουργήσαμε μόνοι μας. Δηλαδή, μόνοι μας φάγαμε την κολοτούμπα και πέσαμε με τα μούτρα. Εντάξει, θα μπορούσε. Περίμενες τώρα. Εγώ, ας πούμε, ποτέ δεν είχα την εντύπωση ότι θα δείξει κάτι μεγάλο, με την έννοια ότι αν δείξει τώρα το κάτι μεγάλο, τι νόημα έχει να περιμένει την Microsoft, ξέρω εγώ, στην E3. Εγώ είπα ότι αν δείξει κάτι μεγάλο ή ας πούμε να τσιμπήσει λίγο παραπάνω έτσι το τυράκι, θα το κάνει εκεί που θα είναι η E3, κοντά στην E3. Ή μετά τη Microsoft τις επόμενες μέρες ή πιο πριν, δεν ξέρω εγώ τι, αφού δεν θα κατέβει η E3. Ναι, ή αν δεν τιμά. Νομίζω ότι πολλοί τούπα τη φάγαμε όντως μόνοι μας, δηλαδή χαϊπαριστήκαμε για άσχετο λόγο. Εντάξει, είναι αυτό που έλεγα, ότι διψούσαμε όλοι για ανακοινώσεις για μια παρουσίαση. Εντάξει, από Sony. Οκ, το καταλαβαίνω, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού σου δεν έχεις τη λογική ότι, ρε παιδί μου, δεν πρόκειται να δείξει κάτι τέτοιο. Εγώ σου λέω, αν τα συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά, ότι περίμενα τουλάχιστον κανένα Medieval. Το οποίο το βλέπω. Εκεί ήμουν, στο πιο σίγουρο εκεί ήμουν. Μάλλον να δείξει Medieval. Να πάει σε κάποιο επόμενο State of Play, γιατί είδα ότι 2 Ιουνίου κυκλοφορεί merchandise. Ναι. Επίσημο για το Medieval. Οπότε περιμένω εκείνες τις μέρες, λίγο πριν, λίγο μετά, ας πούμε, να κυκλοφορήσει το παιχνίδι. Οπότε σε κάποιο κοντινό προς τα εκεί State of Play, ίσως να το ανακοινώσουν για εκεί. Μετά, αν ετοιμάζουν μια κυκλοφορία για το δεύτερο εξάμεινο του 2019, προφανώς θα το πούνε σε ένα επόμενο State of Play. Απλά θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο ξεκάθαρη, βέβαια. Ξεκάθαρη. Τώρα εντάξει, δεν θέλω από μια μεριά να τους δικαιολογούμε και από την άλλη μεριά να λέμε ότι φταίμε εμείς. Είχαν βάλει, βέβαια, στην περιγραφή λέγανε ότι θα έχουν ανακοινώσεις και gameplay για PlayStation VR και PS4. Θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο ξεκάθαρη στο τι θα προσφέρει αυτό το format. Ότι θα έχει μικρότερες κυκλοφορίες, θα μας το λέει ξεκάθαρα, ή παιχνίδια από third party, first party, παιχνίδια που πρόκειται να κυκλοφορήσουν σύντομα, μόνο στο επόμενο μήνα, δίμηνο. Κάπως έτσι, ώστε να ξέρουμε και εμείς πιο ακριβώς τι περιμένουμε. Θα λέγαμε, εντάξει, αποκλείεται να δούμε release date για τους μεγάλους τίτλους, για να κυκλοφορήσουμε στο επόμενο μήνα, δίμηνο. Τώρα, ας πούμε, που έδειχνε Mortal Kombat που θα βγει τον επόμενο μήνα και κάτι άλλα. Εντάξει, ήταν. Custom Racing. Ναι, κάτι DLC και τα λοιπά, τα οποία τα πούμε τώρα ετάχει, ήταν λίγο σε αυτό που σας είπα, στο πρότυπο ότι μικρές ανακοινώσεις που δεν θα τις έβλεπες πουθενά και θα περνούσες στα ψηλά, να τις δουν τα περισσότερα μάτια του κόσμου και να, έτσι, να βοηθήσεις και λίγο τις συνεργασίες που κάνεις με τις διάφορες εταιρείες για τα exclusive DLCs και πάει λέγοντας. Ναι, εντάξει, okay. Θα δούμε και μέσα στη χρονιά θα έχει και άλλα State of Play. Εγώ δεν θεωρώ απίθανο. Ναι, πες.
Λέω ότι δεν θεωρώ απίθανο και σε ένα μετέπειτα state of play να δούμε και με ένα release date και ένα καινούριο trailer και μια συλλεκτική από ένα μεγάλο τίτλο της Sony. Απλώς και εγώ κάτι τέτοιο είπα. Πιθανότατα. Τα επόμενα state of play, ρε παιδί μου, να είναι λίγο πιο ζεστά. Γιατί ας πούμε το πήραμε λίγο σαν προθέρμανση αυτό το πράγμα. Να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό το state of play, γιατί είναι και καινούριο, είναι φρέσκο. Μπράβο. Με τη μία μπαμ, νομίζω δεν μπορεί να μας δώσει το κλειγό. Είναι σαν να πήγαμε από την αρχή. Ορεκτικό, κυρίως πιάτο και πάει λέγοντας. Μπράβο, μπράβο. Το δοκιμάζει η Sony τώρα, να δει τι ψάρια θα πιάσει αυτό. Και μαζί με αυτήν βλέπουμε και εμείς περίπου πόσο μας βοηθά, τι μας δίνει, τι θέλουμε παραπάνω από το state of play. Δηλαδή για μένα, ας πούμε, η Sony μπορεί να το εξελίξει και θα ήθελα να το κρατήσει αυτό το format. Δηλαδή θα μ' άρεσε ανά 2 μήνες, 3 μήνες max να έχουμε ένα state of play 20 λεπτά, μισή ώρα με κάποιες ανακοινώσεις. Το δοκιμάζει. Το δοκιμάζει και αυτή. Νομίζω... Βέβαια, όπως είδες, νομίζω το είχες πει και εσύ, το dislikes ήταν περισσότερο από τα likes, έτσι. Ναι, εντάξει, αυτό είναι συνηθισμένο σε κάτι τέτοια. Το δικαιολογώ και τον κόσμο, γιατί είχε hyperstit τρελά. Ναι, εντάξει. Ναι, δεν είχε και τη super ανακοινώσει και θα πω και ένα παράδοξο παρακάτω στα νέα. Απλά νομίζω αν θέλει να το εξελίξει, εκτός ότι σιγά σιγά θα βάζει και κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις αύριο μεθαύριο, νομίζω ότι της λείπει ένα πρόσωπο. Δηλαδή... Αυτό πήγα να σου πω, ότι λείπει ένα πρόσωπο. Και οι αντίστοιχες παρουσιάσεις που κάνει το Xbox και η εκπομπή Xbox Insight που κάνουν, τα Nintendo Direct που έχουν και εκεί κόσμο, νομίζω ότι της λείπει έναν άνδρα, μια γυναίκα, ένα ζευγάρι, δεν ξέρω τι θα βάλουν εκεί πέρα μερικούς. Κάτι να λένε, ρε παιδί μου, στην κάμερα, κάτι μεταξύ τους, κάπως έτσι. Λίγο να κάνουν. Συμφωνάω βασικά, όχι συμφωνώ, συμφωνάω. Και επίσης, αν θέλει να μετριάσει μια άλλη καλή συμβουλή, αν θέλει να μετριάσει και λίγο τις προσδοκίες του κόσμου κάθε φορά για να μην χαϊπάρετε τρελά, μπορεί να ακολουθήσει πάλι το ρυθμό που κάνει Nintendo που σου λέει ότι την τάδε μέρα, την τάδε ώρα θα έχω Nintendo Direct για το καινούριο Pokémon. Για το καινούριο Zelda, ξέρω εγώ. Οπότε ο κόσμος ξέρει πάνω κάτω τι να περιμένει. Ναι, θα ακούσω ανακοινώσεις για εκείνο το παιχνίδι. Ναι, θα καθίσω και περιμένω να δω τι καινούριο θα προσφέρει το επόμενο Legend of Zelda ή κάτι τέτοιο. Να δίνει έστω και λίγο μια θεματική, ρε παιδί μου. Κάτι. Κατάλαβα, ναι. Δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, οι ειδήσεις ήταν. Άρχισε με Iron Man VR, το οποίο πολύ ψιλοψαρώσανε μπάς και είναι τίποτα το Avengers το παιχνίδι. Και εγώ αυτό μόλις είδα τον Iron Man, λέω Avengers, μαλάκα, έδειξε Avengers. Λέω ξεκίνησε με το κεφάλι και αυτή. Δείχνουν Avengers τώρα, ποιος ξέρει με τι θα τερματίσει. Τελικά είναι το Iron Με Spider-Man 2. Άμπραβο. Iron Man VR, το οποίο ταιριάζει πολύ στο VR γενικότερα και στο PlayStation VR. Ωραία έτσι η VR εμπειρία. Στο τιμόνι του τίτλου η Camouflage από το στούντιο που έφτιαξε το Republic. Ωραίο παιχνιδάκι. Ναι, μάλιστα, άρα. Ναι, μέσα στο 2019. Δεν είναι ο Robert Downey Jr. Ναι, δεν νομίζω. Αυτόν για να το πληρώνανε θα έπρεπε να δώσουν όσο κάνει όλο το στούντιο. Έλατε. Δεν γίνεται. Μέσα στο χρόνο θα κυκλοφορήσει το παιχνίδι. Εντός του 2019. Δεν έχει ημερομηνία. Μετά. Μας δώσαν έτσι μια καιρή δόση νοσταλγίας από το παρελθόν με το Crash Team Racing Nitro Fueled, όπου μας δείξαν ένα καινούριο τρέιλερ και συγκεκριμένα είπαν ότι θα έχουμε και αποκλειστικό περιεχόμενο στο PS4. Ναι. Συγκεκριμένα θα έχουμε... Κάτσε να τελειώσω την ίσκια. Συγκεκριμένα θα έχουμε στη διάθεσή μας retro skins για τους Crash Cortex και Coco, ρετρό οχήματα και μια ρετρό πίστα μεταξύ άλλων. Το παιχνίδι, να θυμίσω, κυκλοφορεί 21 Ιουνίου και αυτό το περιεχόμενο που είπα τώρα θα είναι αποκλειστικό στο PS4. Πες. Νομίζω θα έχει και περιεχόμενο από το Nitro Kart, το Tag Team. Κάτι, ένα από αυτά, δεν θυμάμαι ακριβώς. Α, ναι, μπράβο, μπράβο. Θα περιλαμβάνει πίστες, ναι, σωστά, το έχουμε πιο πάνω γραμμένο. Πίστες, αρένες και modes από το Crash Nitro Kart. Και ένα άλλο που διάβασα τώρα, λίγο πριν ξεκινήσουμε, είναι ότι θα σου δίνει και την επιλογή το παιχνίδι, αν θες να έχεις την παλιά μουσική ή την καινούρια που γράψανε για το remake. Καλό αυτό. Ωραίο αυτό. Μετά είπανε ημερομηνία κυκλοφορίας για το... Ήθελες να πεις κάτι πριν πάω παρακάτω. Όχι, το περιμένω το Crash, εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Ναι, νομίζω ότι πολλοί κόσμοι θα πουλήσει και αυτό κανιά δεκαριά εκατομμύρια. Ημερομηνία κυκλοφορίας για το Blood and Truth, το οποίο είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι για το PlayStation VR. Δηλαδή έτσι και πατήσει γερά σε reviews, νομίζω ότι θα είναι killer app μαζί με κάποια 2-3 άλλα παιχνίδια για το VR.
είχε ανακοινωθεί το 2017. Έχουμε ημερομηνία κυκλοφορίας. Θα έρθει αποκλειστικά για το PlayStation VR στις 28 Μαΐου του 2019. Στον έλεγχό μας έχουμε τον Ryan Marks, ένα στρατιώτη ειδικών δυνάμεων, ο οποίος εξακολουθεί να έχει την αίσθηση του χιούμορ παρά τους πολλούς ανθρώπους που έχει σκοτώσει. Στο τρέιλερ δείξανε, παίρνουμε μια γεύση από διάφορους πυροβολισμούς, lockpicking, συζήτηση, άλμα από αεροπλάνο κτλ. Είναι σαν μια action χολιγουντανή ταινία Mission Possible. Mission Impossible με τον κύριο Possible. Ποιος Tom είναι ο πρωταγωνιστής των ταινιών «Επικίνδυνη Αποστολή» Mission Impossible. Possible. Νομίζω ότι δείχνει πολύ δυνατό το Blood and Truth. Αυτό ήταν μια από τις ωραίες ανακοινώσεις του State of Play. Στη συνέχεια είχαν Days Gone, καινούριο trailer, story trailer, το οποίο θα προτιμούσα, εντάξει, να μου πεις τώρα θέλω να το προωθήσουν. Η συλλεκτική. Ναι, αλλά νομίζω είχε λίγο κάποια spoilers στην ιστορία, εκεί με τη γυναίκα, το πούμε, λίγο μας δείχνει κάτι. Δεν θα ήθελα να τα δω, δεν υπήρχε λόγος νομίζω, εντάξει. Η συλλεκτική τι έγινε, έφαγες πιστόλι πριν πάω παρακάτω. 26 Απριλίου να θυμίσω τον Days Gone, παιδιά. Για πες για τη συλλεκτική. Συλλεκτική φάγαμε άκυρο όπως έφαγε ο μισός πλανήτης άκυρο. Ναι. Γιατί φέρανε, θα φέρουνε μάλλον, ελάχιστα, απειροελάχιστα κομμάτια, πιο λίγα και από το Sekiro. Σοβαρά. Θα φαγωθούμε μεταξύ μας. Nice. Με λίγα λόγια. Και οποιοδήποτε την πάρει, αν είναι από αυτούς τους εξυπνάκηδες που τα βάζουν στα marketplace, Insomnia και όλα τα σχετικά, από 150, εντάξει, η συλλεκτική πάει σίγουρα στα 250. Με τη μία. Τόσες λίγες. Αυτό είναι το κακό. Ναι, 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 θα φέρουν πολύ, πολύ λίγα κομμάτια. Είναι πολύ λίγο... Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό το πράγμα, βέβαια. Είναι αλλά λίγο... Αλλά την άλλη καλά το είχε πει ο Γιάννης, τον γκρουπ ο Μπουλουγούρας, με την έννοια ότι έχει χαθεί όρις της συλλεκτικής. Δηλαδή, όταν μια φιγούρα, μια συλλεκτική έκδοση, ένα collector's edition, είναι collector's edition, θα πρέπει να βγαίνει σε ελάχιστα κομμάτια. Εντάξει, εγώ δεν λέω τώρα να βγαίνει σε 20-25. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, καλά είμαστε και μικρή χώρα από την άλλη. Οπότε δεν είμαστε και πολύ υπολογιστέ. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί. Δεν θυμάμαι τώρα και αν έχει κανένα βίντεο από αυτά που κάνω εγώ σε κανένα game talk ή σε κάποιο gamecast τα είχαμε πει. Ότι ο όρος συλλεκτικής έχει χαθεί γιατί πλέον βγαίνει συλλεκτική για κάθε κυκλοφορία από μικρή μέτρια έως μεγάλη. Χιλιάδες κομμάτια, δεν μπορούμε να ξέρουμε κάτι αν είναι συλλεκτικό, αν ο όρος Collector's Edition δικαιολογείται από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πόσα κομμάτια έχουν κυκλοφορήσει. Βγαίνουν συνέχεια για να πουλήσουν συλλεκτικές και τα πραγματάκια εκεί πέρα να τα επικοστολογήσουν. Και αυτό που λες είναι συνηθισμένο πρόβλημα, το οποίο το έχω συζητήσει και με κάποιους έτσι που είναι μέσα σε καταστήματα και σε αντιπροσωπείες κτλ. Είναι γενικότερο το πρόβλημα, είναι μεγαλύτερο. Δεν φταίει δηλαδή ούτε το κατάστημα. Ο μόνος που δεν φταίει είναι ο καταναλωτής. Δεν φταίει ούτε το κατάστημα, ούτε η αντιπροσωπεία η ελληνική. Όλα τα νούμερα είναι στα τυφλά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να σου πει ότι εγώ θα στείλω 1000 κομμάτια συλλεκτικές, να πει αντιπροσωπεία τα καταστήματα, θα έχω 1000. Και από εκεί και πέρα παίζουν μετά άλλα παιχνίδια μέσα, παιδιά. Μπορεί να βγει μια μεγάλη λυσίδα και να πει: εγώ θα πάρω και τις 1000 συλλεκτικές, θα τις έχω αποκλειστικές. Και να συμφωνήσουν ότι θα πάρω και τις 1000 συλλεκτικές και θα πάρω και 10.000 απλές εκδόσεις. Οπότε θα αναγκαστούν κάποιοι άλλοι να κάνουν παρασαγωγή. Θα σου πω, περίμενε λίγο. Κάποια άλλα παιχνίδια, ας πούμε, που παίζονται με τις αντιπροσωπείς είναι σε πολλά καταστήματα να λένε ότι για κάθε συλλεκτική που θα σου δώσω να πουλήσεις θα πρέπει να παραγγείλεις παράλληλα και άλλα 5, άλλα 6, άλλα 10 κομμάτια απλής έκδοσης του παιχνιδιού. Οπότε κάποια μικρά καταστήματα δεν μπορούν να παραγγείλουν συλλεκτικές. Δηλαδή, άμα είναι να παραγγείλουν 10 συλλεκτικές και να παραγγείλουν και άλλα 100-200 πόσα κομμάτια, μπορεί να μην έχουν τόσο κόσμο να τα πουλήσουν. Μετά. Ναι, πες. Νομίζω τελείως. Όχι, okay, πες, πες. Η Sony και η κάθε Sony, γιατί μιλάμε για αποκλειστικότητα τώρα, τι λέω. Η Sony, όχι η Ελλάς. Η Sony. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, θα σου πήρε 100 κομμάτια. Θα διαθετήσει τέλος πάντων 200 κομμάτια. Στο α, στο χ, στο ψ το μαγάζι. Ναι. Αν πάρει μετά ξανά ότι okay, 200 κομμάτια είναι αυτά, θα τα μοιράσω. Αν όμως ξαναέρθει κάποια άλλη ειδοποίηση ότι ξέρεις κάτι, άκυρα τα 200 θα μοιράσεις μόνο 10, τελείωσε, δεν μπορεί να κάνει κάτι ούτε το χ κατάστημα το μεγάλο, ούτε το άλλο το ψ το μεγάλο το κατάστημα. Αυτό δεν μπορεί να κάνει και η Sony. Έχει ρε παιδί μου μία α, πώς το λένε, τις έχουν δώσει αυτή την εντολή. Δεν μπορεί να πει όχι, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Αυτό θα σου έλεγα. Αυτό σου λέγω μετά. Ότι ο επόμενος κρίκος είναι η αντιπροσωπεία της Ελλάδος με το εξωτερικό.
ότι πολλές φορές εκεί που άλλα ξέρουν, τους έρχονται άλλα και τους λένε ότι εκεί που ήταν να σας στείλω 1000 κομμάτια, θα σας στείλω 100. Και άντε τώρα μπες εσύ και πάλεψε με τις συνεργασίες και με το τι έχεις κάνει δεξιά-αριστερά, με την κάθε αλυσίδα, με κάθε μεμονωμένο κατάστημα. Ποιος θα κερδίσει και τι. Ζημιωμένος μένει μόνο ο καταναλωτής. Εντάξει. Ο οποίος μπορεί να τη χάσει ενώ τη θέλει και είναι gamer και θα την ανοίξει και θα την καμαρώσει και θα την πληρώσει. Και, αυτό σου λέω. Εγώ, ας πούμε, την έχασα. Βέβαια, μου ήρθε μια αντιπρόταση ότι πάρτε το Steelbook τέλος πάντων σε πολύ μειωμένη τιμή. Εντάξει, το έκανα. Ναι. Εντάξει, καλά έκανες. Απλά θα βγουν πολύ πιο κερδισμένοι κάποιοι που θα πάρουν σε δυτική με σκοπό να τη μεταπουλήσουν. Αυτό σου λέω. Ότι αν υπάρχουν τέτοια άτομα, είναι κακό αυτό. Ναι, κατάλαβα. Πάντα υπάρχουν, να ξέρεις. Είναι ολόκληρο τέτοιο. Εντάξει, δεν θα δώσω τώρα 300 ευρώ για να πάρω το Days Gone, μην τρελαθώ. Όχι βέβαια, εννοείται. Καμιά στρατηγική δεν έχει 300 ευρώ. Στα 150 ευρώ με αυτά τα πραγματάκια που δίνει, ναι, είναι κομπλέ. Κομπλέ. Το Spider-Man 150 κομπλέ. Ευρώ, μια χαρά. Για... είναι και το Season Pass. Για μένα επίσης το Sekiro σε την πήρανε, κάνανε. Εγώ θα μπορούσα να την πάρω άνετα, ρε γαμώτο. Ήταν στα 100 ευρώ και είχε μέσα. Ήταν κομπλέ πακετάκι. Ναι, είχε άγαλμα, τρία νομίσματα. Τι είχε φιγούρα, steelbook και χάρτη και τρία νομίσματα και το αγαλματάκι ήταν κομπλέ. Όταν σου λέω κομπλέ, κομπλέ πακέτο. Πιο legit πακέτο είχα καιρό να δω. Τέτοιο. Ναι, λοιπόν, ναι. Αυτά και για τις λυκτικές. Πάμε παρακάτω, είναι έτσι μια κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Συχνά είναι, γίνεται. Πρόκειται να λυθεί ποτέ. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι καλό όσοι έχουν περιορισμένο budget να αγοράζουν συλλεκτικές παιχνίδια που αγαπάνε. Και τώρα καλός ή κακός, παιδιά, ρίχτε και 2-3 παραγγελίες από διαφορετικά καταστήματα. Έτσι πως έγιναν τα πράγματα, κανένας δεν μπορεί να σας πει ότι φταίτε. Κοίταξε, εγώ προσπάθησα και από eBay να την πάρω, ας πούμε, αλλά έβγαινε 20 ευρώ παραπάνω, αλλά πλήρωνε συν 40 τελωνίο. Ναι. Πρέπει να βρεις από Ευρώπη και. Εντάξει. Ναι. Είναι και λίγο μετά πώς θα τη στείλει ο άλλος, τι θα σου έρθει. Εντάξει, είναι λίγο και περίεργα με το eBay. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ένα άλλο παιχνίδι που μου άρεσε αρκετά από το State of Play ήταν το παιχνίδι της No Code, Observation λέγεται, και είναι έτσι sci-fi στο διάστημα κτλ. Θα κυκλοφορήσει 21 Μαΐου, παιδιά, πολύ ωραίο φαίνεται έτσι, τα δικά μου τα γούστα. Αναλαμβάνουμε το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης ενός διαστημικού σταθμού στα πρότυπα του θρυλικού HAL 9000 από το A Space Odyssey του Kubrick, με σκοπό να ανακαλύψετε τι συνέβη στη Dr. Emma Fisher και στο πλήρωμά της. Ωραίο παιχνιδάκι αυτό το Observation. Mm-hmm. Μετά είχαμε... Αυτό ήταν και το μοναδικό που μου άρεσε, μπορώ να σου πω. Ναι. Αυτό και ένα άλλο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, με τις ζωγραφιές. Θα το πούμε παρακάτω, φαντάζομαι. Το Concrete Genie, λες. Ναι, αυτό, μπράβο. Α, αυτό, το είπαμε, ωραία, το, για το τέτοιο. Ότι είχε νέο τρέιλερ και καθυστέρηση. Ναι, αυτό. Λοιπόν, εντυπωσιακό story trailer για το Mortal Kombat δείξανε στο τέλος και κλείσανε την παρουσίαση. Δείξανε κλασικούς χαρακτήρες που επιστρέφουν στη σειρά. Θα παίξει έτσι εκεί πέρα ταξίδι με τον χρόνο από ό,τι κατάλαβα το story. Επιβεβαιώθηκε η επιστροφή των Jax, Kung Lao και Liu Kang στο παιχνίδι. 23 Απριλίου, παιδιά. Παίζω και την πέτα τώρα. Πέτα. Ναι, εγώ, και εγώ την έπαιξα. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Και εγώ την έπαιξα. Πολύ ωραίο το παιχνίδι, παιδιά. Και το Ladder έπαιξα. Και το Ladder έπαιξα, που είναι με την τεχνητή νοημοσύνη, τέλος πάντων, με δυσκολία. Και online έπαιξα. Και επειδή προφανώς είναι καινούριο παιχνίδι, μου άρεσε, κάνει πολύ καλό matchmaking με το online. Δηλαδή σε βάζει με κάποιους που είναι πάνω κάτω στα δικιά σου... Παίκες, ναι, ναι, kills και win, loses και τα λοιπά, losses και τέτοια. Οπότε... 200 losers και μία win. Όχι, εντάξει ρε παιδί μου, είχα... μισά, κάπως έτσι. Δηλαδή, μου άρεσε ότι με όποιον έπαιζα, μπορούσα ρε παιδί μου να τον κοντράρω άνετα και μπορούσα είτε να τον νικήσω είτε να με νικήσει στα ίσα. Δεν ήταν ότι έπαιξα με κάποιον, έτρωγα ξύλο αβέρτα, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Ξέρεις τι δεν κατάφερα να κάνω, βέβαια δεν το πολύ προσπάθησα κιόλας. Δεν μπορούσα να τρέξω. Τι εννοείς να τρέξεις? Μου ήταν λίγο δύσκολο να πατήσω δύο φορές μπροστά το σταυρό, ναι. Ήταν αναλογικό και να τρέξω. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, να σου πω την αλήθεια. Ο χειρισμός ελαφρώς έχει αλλάξει, αλλά μου άρεσε. Μου φάνηκε λίγο πιο βαρύς. Ναι, νομίζω ότι είναι λίγο πιο βαρύς, αλλά παρόλα αυτά είναι 60 FPS. Ναι. Όπως όλα τα fighting παιχνίδια, Πέντα. Είναι πολύ γρήγορο. Φανταστικά γραφικά, πολύ ωραία γραφικά, έτσι καθαρά. Ειδικά στο Pro που το έτρεχε σε 4K στην τηλεόρασή μου, πολύ ωραία.
Τι άλλο μου άρεσε. Καλά, βία, αίμα, δεν το συζητώ. Τα fatalities ψηλό εύκολα γίνονται. Έτσι, τρεις φορές πατάς στο σταυρό και ένα κουμπί. Κάτι τέτοιοι συνδυασμοί είναι. Ωραία είναι. Brutality είχε, fatality. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Γρήγορο, matchmaking κτλ. Γιατί και online ήταν η beta αυτή, παιδιά. Οπότε αναμένεται νομίζω δυνατά. Και μετά ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση τώρα που τελειώσαμε το State of Play. Ότι βγήκε τις επόμενες ημέρες, μέσα από την εβδομάδα, και έβγαλε δύο πράγματα. Δεν άκουσα τι είπες. Μ' ακούς? Λέω το Asterix και ο Velix. Α, όχι, θα το πούμε παρακάτω αυτό. Λοιπόν. Δώρο. Δώρο για σένα για να μας το πεις. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και απορώ γιατί δεν το είχε η Sony στο State of Play ήταν μετά από μία-δύο μέρες που βγήκε και ανακοίνωσε η ημερομηνία για την Early Access του Dreams, το οποίο είναι ένα από τα παιχνίδια, τα αποκλειστικά παιχνίδια της Sony, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο. Φαίνεται ότι είναι μια πλατφόρμα δημιουργίας παιχνιδιών που θα μας κρατήσει συντροφιά και για το PS5, εγώ πιστεύω. Early Access, παιδιά, του Dreams στις 16 Απριλίου. Η περίοδος του Team δεν θα περιλαμβάνει οτιδήποτε προορίζεται για το τελικό αποτέλεσμα. Θα προσφέρει όμως πρόσβαση στο πλήρες Creative Toolset, κάποια διαδραστικά tutorials, καθώς και επιπλέον υλικό από τους developers, αλλά και υλικό από την ίδια την κοινότητα του παιχνιδιού. Η πρόσβαση στο Early Access θα είναι αρκετά περιορισμένη, είναι επιπληρωμή, να ξέρετε. Αυτή η ανακοίνωση π.χ. κολούσε άνετα και θεωρώ ότι έπρεπε να είναι στο State of Play. Ναι. Δηλαδή, εγώ περίμενα με Devil και Dreams ότι θα πούνε κάτι που κοντεύουν. Σου είπα, εκεί που έπεσα έξω 100% γιατί το πίστευα, ήταν το Dreams, λέω και εγώ, το με Devil. Ναι. Λέω, φαντάζομαι θα πούνε την ημερομηνία κυκλοφορία. Τελικά πέσαν τα κάρπια έξω. Απορώ, δηλαδή, ούτε ειδικά το Dreams το να βγει μετά από δύο μέρες και να το ανακοινώσει, δηλαδή είναι λίγο έλεος, παιδί μου. Κολούσε άνετα στο State of Play. Και κολούσε άνετα, έτσι απλά για κλείσιμο, ας πούμε, για σβήσιμο, αυτό που βγάλανε την Παρασκευή, που είχε ένα τρέιλερ, βγήκε στο κανάλι του PlayStation στο YouTube, only on PlayStation, και είχε PS4 Exclusive Games. Και είναι ένα μοντάζ, ένα hype τρέιλερ, να το πω έτσι, όπου δείχνει μέσα The Last of Us Part 2, Days Gone, Ghost of Tsushima, έχει μέσα το Horizon Zero Dawn, το Spider-Man, το God of War, και έχει ένα hype, ξέρω εγώ, έτσι ένα δυνατό μοντάζ που λέει ιστορίες, ξέρω εγώ, που καθορίζουν μια γενιά. Στην ουσία προμοτάρει τα single player παιχνίδια της και το πόσο, ας πούμε, επηρεάζουν κάθε φορά μια γενιά. Το είδαμε με το Horizon, το είδαμε με το God of War, το είδαμε με το Spider-Man, περιμένουμε να το δούμε και με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και τελειώνει, ξέρω εγώ, only on PlayStation. Δηλαδή ένα τέτοιο hype trailer θα μπορούσε να το κολλήσει στο τέλος του State of Play για σβήσιμο. Δηλαδή δύο πραγματάκια που απορώ γιατί δεν υπήρχαν. Θα πήγαινε από 20 λεπτά, μισή ώρα το State of Play και θα ήταν και ελαφρώς πιο εντυπωσιακό. Δηλαδή, εντάξει, ήμαρτον. Ισχύει αυτό που λες, ισχύει αυτό που λες, εντάξει. Σου είπα αυτό που συζητούσαμε λίγο πιο πριν, ότι μακάρι, που λογικά, εντάξει, εμείς τη λέμε μακάρι, αλλά λογικά θα το δούμε στα επόμενα State of Play. Επίσης να πω ότι παρατήρησα από το trailer αυτό, Only on PlayStation, απουσιάζει Detroit, το οποίο είπαμε ότι θα πάει και στα PC. Απουσιάζει και το Death Stranding. Πολύ πιο ηχηρή απουσία για μένα, η οποία, αν θυμάμαι καλά, και δεν πείτε μου αν κάνω λάθος ή αν έχει αλλάξει κάτι, από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε μαζί με τον... ποιον ήταν, τέλος πάντων εκεί, με τον Kojima που ανακοινώσαν ότι θα κάνουν συνεργασία με το PlayStation κτλ. Είχαν πει από τότε το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει σε PS4 και PC. Οπότε θεωρώ ότι το trailer αφορούσε πραγματικά αυτό που λέει Only on PlayStation. Δηλαδή Days Gone, Ghost of Tsushima, God of War, Horizon, The Last of Us Part 2 και Spider-Man είναι μόνο στο PlayStation και πουθενά αλλού. Θα μπορούσε βέβαια να υπάρχει και ένα Gran Turismo, ας πούμε, μέσα, τουλάχιστον, και άλλα πολλά. Αλλά επειδή ήθελε single player παιχνίδια από ό,τι κατάλαβα. Και τα πιο πρόσφατα θα βάζανε, μωρέ. Ναι, ήθελε και single player παιχνίδια, γιατί θα μπορούσε, όπως λες και εσύ, και τα πιο πρόσφατα αυτό που λες, ή θα μπορούσε να βάλει και Infamous, ξέρω εγώ, και κάποιο The Order και πάει λέγοντας. Αλλά έβαλε τα χτυπητά αυτά που έχουν περπατήσει γερά. Οπότε, Death Stranding νομίζω ότι συνεχίζει να πάει και Kojima, για PC. Και για PC Kojima Tours. Θα παίξει. Kojima Tours, καλά, αρρώστια, πάει λέγοντας. Δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Τίποτα. Λοιπόν. Τίποτα.
Λοιπόν, τρελός αφού είναι. Μετά είχαμε μία φήμη, η οποία προέρχεται για άλλη μια φορά από τον Jason Schreier, ο οποίος είναι editor στο Kotaku. Είναι πολύ αξιόπιστος συντάκτης στο Kotaku και συγγραφέας. Γράφει και κάποια έτσι gaming βιβλία και τα λοιπά από ιστορίες, έτσι inside stories από το gaming και διάφορους developers. Βγήκε και σε ένα forum στο Reset Era, σε ένα thread εκεί πέρα, είπε ότι σύμφωνα με αυτά που ξέρει, τα PlayStation 5 και Xbox Scarlett, η επόμενη οικογένεια δηλαδή του Xbox και οι επόμενες κονσόλες, στοχεύουν σε παραπάνω από 10,7 teraflops, στα οποία θα είναι το Google Stadia. Να θυμίσω ότι έκανε παρουσίαση η Google την gaming πλατφόρμα της, η οποία θα είναι streaming, και εκεί σύγκρινε, είπε ότι έδειξε τα χαρακτηριστικά τέλος πάντων της πλατφόρμας και είπε ότι θα έχει GPU 10,7 teraflops και συνέκρινε τα 6 του Xbox One X και τα 4,2 του PS4 Pro. Ο Schreier λέει ότι σύμφωνα με αυτά που ξέρει, οι επόμενες κονσόλες θα στοχεύουν σε παραπάνω από 10,7, που θεωρώ ότι κάτι φήμες που υπήρχαν για τα dev kits και τα λοιπά των επόμενων κονσολών, νομίζω το τοποθετήσανε 12, κάτι με 14, κάτι εκεί πέρα. Κάπου εκεί ήταν. Οπότε και με αυτά τα λεγόμενα νομίζω ότι θα παίξουν, η λογική λέει ότι θα παίξουν εκεί πέρα κοντά στα 12 προς τα κάτω, το οποίο νομίζω ότι είναι υπέρ αρκετό για 4K60 και να μην ξεχάσουμε και την κοστολόγηση και την τιμολόγηση, έτσι. Οπότε, παιδιά, περιμένουμε ψιλοτούμπανο κονσόλες, αν ισχύουν από όλα αυτά που τέτοιο. Και ψιλοτούμπανο τιμή. Που περιμένουμε ψιλοτούμπανο τιμή, την έχουμε πει ότι ένα 500 είναι στανταράκι. Σίγουρα, μέσα στο νερό. Πρέπει να είναι. Και μετά, άλλη μία είδηση για, για το PS5, βασικά συγκεκριμένα. Μιλάει για άλλη μία κατοχύρωση πατέντας που φανερώνει backwards compatibility από τη Sony στην επόμενη κονσόλα της. Η πληροφορία προέρχεται από το site Jack of All Controllers σε καταχώρηση του Γραφείου Πατεντών της Αμερικής. Βρέθηκε μια πατέντα, η οποία καταχώρηση έγινε πριν από 2 χρόνια και τώρα έγινε public. Έγινε από τον Mark Cerny, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας του PS4 και του PSV. Έγινε δημόσια στις 19 Μαρτίου η πατέντα και περιγράφει έναν τρόπο για το πώς μπορεί μια σύγχρονη CPU να δουλέψει όταν αναγνωριστεί ένα παλαιό software. Δηλαδή, μπορεί να κάνει εξομοίωση, να απενεργοποιήσει κάποιες λειτουργίες της η σύγχρονη CPU, ώστε να εξομοιώσει μια legacy CPU, μια παλαιού τύπου CPU, ώστε να μπορεί να τρέξει ένα παλαιό software. Είναι όπως δουλεύουν οι επεξεργαστές, όπως δουλεύουν οι εξομοιωτές συνήθως. Και όλο αυτό μας βάζει ακόμα ένα λιθαράκι, παιδιά, στην ιστορία του backwards compatibility, που μας κάνει να πιστεύουμε ότι τουλάχιστον μεταξύ PS4 και PS5, που μοιράζονται και την ίδια αρχιτεκτονική, την 686 αρχιτεκτονική των PCs, ότι θα δούμε συμβατότητα και backwards compatibility. Αν είναι πιο σίγουρο, έτσι όπως πηγαίνει, πιο σίγουρο είναι το. Ναι. Είδαμε παρόμοια πατέντα και για την GPU, βέβαια παρόμοια πατέντα και για τη CPU. Είναι αυτό που λέμε, είναι τρόποι όπου προσαρμόζεται το hardware ώστε να κοροϊδέψει το software, να νομίζει ότι τρέχει σε παλαιότερης γενιάς hardware και να τρέξει κανονικά χωρίς προβλήματα. Καλή φάση, μακάρι να το δούμε, παιδιά. Το έχουμε ξαναπεί ότι μακάρι να το δούμε, τουλάχιστον τα PS4 παιχνίδια να τρέχουν στο PS5 και με δωρεάν updates, με upscale γραφικά, frames. Κοίτα, και δεν έτσι, ξέρω έτσι, πότε μπορεί πηγαίνει, να πηγαίνει, με όλα αυτά που βγαίνουν, ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι θα είναι 90% σίγουρο να πω. Έλατε. Τα δούμε. Και εγώ νομίζω ότι έως 90% πρέπει να το δούμε σίγουρα. Εντάξει, αφού το ζητάμε και πόσα χρόνια πριν τώρα. έχουμε ζαλίσει τα τέτοια, ρε. Λοιπόν, είδηση που κοντράρει το PS5 στα ίσα και το κοιτάει στα μάτια χωρίς να φοβάται μία, είναι η ανακοίνωση για το όνομα. Ναι. Asterix Obelix Extra Extra Large 3 The Crystal Menhir. Όλε. Το κρυστάλλινο Menhir. Βγήκε η Microids και έκανε κάποιες ανακοινώσεις για τα παιχνίδια της. Η σημαντικότερη για μας, είπε για το Toki. Αυτό. Είπε για το Toki ότι στο Switch είχε κυκλοφορήσει, έρχεται και στο PS4 και στο Xbox One και στο PC, το Remaster. Ανακοίνωσε και το όνομα του νέου Asterix Obelix. Το ξέραμε ότι έρχεται. Μαζί με το Remaster. Αυτό ήθελα να πω. Είχε πει ότι μέσα στο 19 θα έρθει το 3. Έτσι κι αλλιώς. The Crystal Menhir. Το κρυστάλλινο Menhir, τι είναι αυτό δεν ξέρω.
Developer είναι η Awesome Studio και η νέα περιπέτεια των τρελών γαλατών θα έρθει κάποια στιγμή στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. Οπότε προς το τέλος το κόβω. Στο τέλος. Εκεί... Επιπλέον, επιπλέον ναι. Βρήκα μια είδηση που λέει ότι η Microids ετοιμάζει ένα reboot το οποίο είχε κάνει πάτα τώρα ή το 2000 έλεγε ή το 2002. Δεν θυμάμαι. Έλεγε γενικά την περίοδο του 2000 αν θυμάμαι και καλά. Το ανέφερε... Ποιο όμως είναι, δεν θυμάμαι. Ποιο είχε κάνει τότε η Microids. Θα σε γελάσω, άμα μπούμε και δούμε τις κυκλοφορίες πολύ πιθανό να μας ψηλιάσει κάτι. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι. Θα το σκεφτώ. Θα δω. Άμα θυμηθώ ποτέ, τώρα που το είπαμε στο βίντεο, μπορεί να μπω μετά να δω τις κυκλοφορίες τι είναι. Άμα ναι. Θυμηθώ, να το δω. Δύο γύρω στο 2000. Τι να έχει κυκλοφορήσει τότε. Είχε ότι είχε κάνει πάταγο ένα παιχνίδι. Το τότε, έβγαζε, τότε έβγαζε πολλά adventures και τέτοια, αλλά τα έβγαζε και νωρίς. Και στα 90s είχε πολλά διάσημα adventures. Δεν ξέρω. Anyway, για PS4, Xbox, Switch, PC και Mac. Δεν έχουμε ημερομηνία κυκλοφορίας, ούτε κάποιο τρέιλερ. Όχι. Να δούμε. Όχι. Μετά έχουμε τέλος εποχής για τον Kaz Hirai της Sony. Είχε προηγηθεί μια ανακοίνωση πριν από κάποιο καιρό ότι αποχωρεί από CEO και τέλος πάντων. Μετά από 35 χρόνια ανακοινώθηκε η παρέτησή του, η οριστική παρέτησή του από την εταιρεία. Αφού αποτέλεσε CEO, επικεφαλής του μέτος gaming αλλά και διευθύνων σύμβουλος. Και θα έλεγα επίσης ότι... και σε πολλά memes πρωταγωνίστρησε. Πρωταγωνίστρησε ο τρελός και έχει αφήσει και εκτός ότι έφτασε τη Sony σε πολύ υψηλό σημείο ώστε να την ξέρουμε και να την αγαπήσουμε για αυτό που είναι, είχε και τις περίεργες ιστορίες του στην παρουσία του PSV, τα έχει κάποιες στιγμές. Game is powered by Namco. It's Ridge Racer. Ridge Racer. Remember that one? All right, so let me go right ahead. Οι οποίες ξεχώρισαν. Είχε την ιστορία με την PlayStation 3 όπου κλαίγανε μανούλες και ήταν αυτός πρωταγωνιστής εκεί πέρα εκείνη την περίοδο. Έχει συνδέσει το όνομά του με καλές και κακές περιόδους στη Sony. Οπότε να το ευχηθούμε εμείς. Καλά Χριστούγεννα. Καλή σύνταξη. Να πάρει κανένα τηλέφωνο να πιούμε κανένα καφεδάκι τώρα που θα έχει χρόνο. Ναι, να τα πούμε, να τον πάρουμε καμιά. Τα κονέ. Να τον πάρουμε καμιά συνέντευξη τον Γκάζ, να δούμε τι θα μας πει εκεί πέρα. Να είναι καλά, να φάει εκεί πέρα τη σύνταξη. Την ψωροσύνταξη εκεί πέρα που θα πήρε από τη Sony τώρα. Πού να πάει και εμάς εκεί. 3,60 εκεί πέρα, κυνηγάει και αυτό στα κουπόνια στα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν. έχει αφήσει και ένα γράμμα που εκφράζει τη θερμή του, ξέρω εγώ, ευχαρίστηση, ευγνωμοσύνη για όλους τους εργαζόμενους και σε αυτό το ταξίδι που έκανε στη Sony. Να είναι καλά. Και. Μετά συνεχίζουμε. Πολλές ειδήσεις, τι γίνεται. Ναι, έχει μαμηθεί. Είχε μία από τις τραγικότερες παρουσιάσεις που εντάξει συμβαίνουν αυτά στο χώρο. Από τις τραγικότερες παρουσιάσεις. Είχα καιρό να δω τέτοια τραγική παρουσίαση παιχνιδιού. Την είδα ζωντανά. Ήταν τόσο awkward και τόσο περίεργη γενικότερα και cringe. Η παρουσίαση της Gearbox κατά τη διάρκεια της PAX East. Γενικότερα η όλη παρουσίαση ήταν πολύ περίεργη. Εντάξει, δείξα κάποια indie παιχνίδια που κάνουν publish, αυτή θα τα προσπεράσω. Θα πάω στα κυριότερα σημεία της παρουσίασης που ήταν τα Borderlands παιχνίδια. Είχε παρουσιάσει στην αρχή αυτός ο ίδιος ότι πας εκεί πέρα ο CEO, ο Randy Pitchford, ο οποίος είναι λίγο περίεργος ήταν στην παρουσίαση. Piece of shit. Λίγο περίεργος ήταν. Παρουσίασε ένα card game εκεί πέρα, έκανε κάτι μαγικά, κάτι cringe στιγμές. Και να μην φτάνει αυτό, μπαίνει μετά να ανακοινώσουν το Borderlands Game of the Year Edition, το οποίο είχε γίνει leak και άλλες έτσι πριν από καιρό. Δεν παίζει το βίντεο, να κολλάει, να τρέχουνε, να μαζίνει το Windows στο desktop, αυτός να εδρώνει, να βγάζει developers να προσπαθούν να φάνε λίγη ώρα, να πηγαίνουν οι τεχνικοί, να μην μπορεί να τρέξει 4K το laptop. Το παίζανε μέσα από το Windows Media Player. Να φωνάζει από κάτω ο κόσμος VLC, να τους λέει βάλτε το VLC να τρέξει το βίντεο. Δεν μπορούν, βρήκαν άλλο laptop. Τι έλεγε εκεί πέρα, έχει υδρώσει αυτός και κάποια στιγμή έλεγε έπρεπε να φέρουν το δικό μας εξοπλισμό. Όχι, καλή δουλειά κάνουν εδώ πέρα στην Baxis. Στην Baxis, αλλά να είναι 4K όλα. Είναι πρώτη φορά, κάτι πρώτη φορά για το event. Γενικότερα ήταν πολύ κακή η παρουσίαση. Πέρα από τις screen στιγμές, okay. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, ναι, ο κόσμος νοιάζεται για το trailer και το τι θα παίξει στο τέλος. Ναι. Οπότε να μην είστε πολυλογώ, παιδιά. Borderlands Game of the Year Edition.
η οποία δεν είχε κυκλοφορήσει μέχρι τώρα στο PS4. Το παιχνίδι αναμένεται για τις 3 Απριλίου και παράλληλα ανακοινώσανε Ultra HD Pack DLC για το The Handsome Collection, το οποίο περιέχει, να θυμίσω, το Borderlands 2 και το Borderlands The Pre-Sequel, δωρεάν το Ultra HD Pack DLC. Θα δίνει 4K assets και τα λοιπά για να τρέξουν στις κονσόλες. Είναι δωρεάν για όποιος έχει τη Handsome Collection, την οποία τη δίνουν και πολλές φορές για 7, 8, 10 ευρώ νομίζω στα sales στο PS Store. Θα προσφέρει δυνατότητα 4K ανάλυση και υποστήριξη HDR στα PS4 Pro και Xbox One X. Το Borderlands 1 GOTY Edition θα πωλείται ξεχωριστά, όπως είπαμε. Και μετά η μεγάλη αποκάλυψη φυσικά ήταν το Borderlands 3, για το οποίο αναφέρανε ότι εργάζονται 5 χρόνια πάνω στο παιχνίδι. Δεν θα είναι κάτι τύπου Battle Royale. Δείξανε ένα τρέιλερ εκεί πέρα, χωρίς να δείξουν πολλά. Είπαν ότι περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε στις 3 Απριλίου για το παιχνίδι. Εμένα πάντως δεν με κέρδισε αυτό που είδα, να σου πω την αλήθεια. Δεν εντυπωσίασε. Εντάξει, τους fans, ok, προφανώς το περιμένανε, θέλανε την επίσημη. Καλά, δεν είμαι fan, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, όπως και να έχει, αυτό που είδα δεν μου άρεσε. Απλά, ναι, πολλοί βγήκανε και είπαν από ό,τι είδα κι άλλοι, που λέγανε ότι εντάξει, δεν είδαμε κάτι που θα το κάνει να ξεχωρίσει από το Borderlands 2. Ναι. Δηλαδή, είτε έβλεπε στο Borderlands 2, είτε έβλεπε στο Borderlands 3, ένα και το αυτό. Πολλοί λένε βέβαια ότι δεν σημαίνει κάτι αυτό κακό. Το Borderlands 2 είχε πάρει πάνω από 90 στο Metacritic. Οπότε ακόμα και ίδιο να βγει που λέει ο λόγος, για μας θα είμαστε ευχαριστημένοι. Να δούμε έτσι λίγο gameplay μηχανισμούς, τι καινούριο μπορεί να προσφέρει στο franchise, γιατί για 5 χρόνια που εργάζονται πάνω στο παιχνίδι, νομίζω ότι το trailer το αδίκησε. Είναι πολλά, ναι. Αυτό. Δηλαδή 5 χρόνια βγάλανε οι άλλοι God of War. Εμείς 5 χρόνια τι κάναμε. Βγάλαμε ίδιου τύπου. Borderlands 3. Borderlands 3 με γραφικά προηγούμενης γενιάς, απλά σε υψηλότερη ανάλυση. Είναι και cel-shaded. Ναι. Εντάξει, το καλό με αυτά τα cel-shaded γραφικά είναι ότι κρατάνε στο χρόνο, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, okay, ναι. Δεν δείχνουν τόσο, ξέρω εγώ, δεν γερνάνε τόσο εύκολα. Ναι. Ισχύει αυτό που πει. Αλλά εμένα προσωπικά τα cel-shaded μου αρέσουν τα γραφικά. Αλλά σου λέω δεν με κράτησε, ρε παιδί μου, αυτό που είδα. Εντάξει, το είδα που σου λέω και δεν είμαι και φαν της σειράς. Αλλά δεν, αδιάφορο μου πέρασε. Ενθουσιάστηκε πάντως ο κόσμος, καλό είναι αυτό. Γιατί ήταν έτσι από τα αναγνωρισμένα παιχνίδια. Και να πούμε ότι η Gearbox, παιδιά, έρχεται μετά από 2 αποτυχίες. Γι' αυτό και τη φοβάμαι λίγο με το Borderlands 3. Είχε 2 παιχνίδια τα οποία πήγανε άπατα και άκλαφτα. Δεν είχε κάποιο Spider-Man Gearbox. Όχι. Κάνω λάθος. Η Gearbox είχε 2 παιχνίδια τα οποία πήγαν άπατα και ποια είναι αυτά. Τα θυμόμουν πριν. Πληκτρολογάει τώρα, πληκτρολογάει. Τα θυμόμουν ποια είναι. Όχι, τα πληκτρολογώ για να σου τα πω. Νομίζω ναι, ότι. Εντάχει. Λοιπόν, Aliens Colonial Marines το 2013, το οποίο ήταν από τα πιο πατάτες και από τα παιχνίδια που φάγανε τρελό ναι, ναι. κράξιμο. Ναι. Είχε πέσει μέχρι και μηνύσεις είχαν πέσει στη Sega που ήταν publisher. Για τα screenshot που είχαν κυκλοφορήσει, ότι δείχνανε γραφικά, ξέρω εγώ, που δεν είχαν καμία σχέση με το παιχνίδι. Τρελή πατάτα για την Big Gearbox. Δεύτερη πατάτα, το 2016, Battleborn. Το παιχνίδι, καλά. Το παιχνίδι που πήγε να χτυπήσει το Overwatch, πήγε άκλαυτο, άπατο. Νομίζω ότι κάποια στιγμή το δώσανε και δωρεάν. Έχει αποσυρθεί, έχουν κλείσει οι servers. Δεν ξέρω τι κάνανε. Κάποια στιγμή το πουλήσανε 3-4 ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι free πλέον. Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, δεν ασχολήθηκε κανένας. Οπότε φαντάσου, Aliens Colonial Marines, Battleborn, 2013-2016. Πάμε για Borderlands. Και τώρα πάμε το 19, έχεις κάνει 2 τρελές αποτυχίες και καταλαβαίνεις... Πάμε για την τρίτη, αντιτριτώσουμε. Και καταλαβαίνεις τώρα ότι πας να παίξεις μπάλα με ένα δυνατό σου franchise και να δούμε τι γίνεται. Χώρια κάτι Duke Nukem που είχαν άκλαφτα και εκείνα. Τέλος πάντων. Ναι, τα ντουγνού και με είχαν βυζιά μετά. Ναι, πολύ πούλησαν και εκείνα τα είδα. Ναι. Λοιπόν, ημερομηνία. Στο PlayStation 1 που λέγεται το ντουγνού και πάρα πολύ. Εντάξει, τότε. Τότε κουλούσε και στην εποχή λίγο. Ναι, ήταν ωραίο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ημερομηνία κυκλοφορίας για τα Wolfenstein Youngblood και Wolfenstein Cyberpilot. 2 spin-off παιχνίδια τα οποία τα είχαν ανακοινωθεί. Είχαμε δει κάποια trailers, δεν είχαμε ημερομηνία κυκλοφορίας. Τα παιχνίδια τελικά θα κυκλοφορήσουν μαζί την ίδια ημέρα, 26 Ιουλίου. Το Wolfenstein Young Blood, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ το trailer, αυτό τέλος πάντων που περιμένουμε να παίξουμε, πρόκειται για ένα co-op spin-off παιχνίδι όπου θα χειριζόμαστε τις 2 κόρες του πρωταγωνιστή, της κυρίως σειράς, του BJ Blazkowicz,
Με την ιστορία να λαμβάνει χώρα στην υποναζιστική κατοχή στο Παρίσι του 1980, με την Τζες και τη Σοφ να αναζητούν τον πατέρα τους. Το παιχνίδι θα κοστίσει 40 ευρώ, ενώ θα υπάρχει και η Deluxe Edition του παιχνιδιού, όποιος αγοράσει Deluxe Edition, θα υπάρχει μέσα το λεγόμενο Buddy Pass, το οποίο είναι ό,τι ακριβώς έκανε και το Way Out. Θα επιτρέπει σε όσους αγοράσουν το παιχνίδι, την Deluxe Edition επαναλαμβάνω, να παίξουν με ένα φίλο τους σε online coop δωρεάν. Θα μπορεί δηλαδή με κάποιο τρόπο, φαντάζομαι πώς θα γίνει, να κατεβάζει ο φίλος μας το Young Blood και να παίζουν μαζί online coop όπως έγινε και στο Way Out. Στο Way Out, ναι, νομίζω, ναι, στο δωρεάν που κατέβαζε ο άλλος δεν έπαιρνε τα τρόφις, αν θυμάμαι δεν καλά. Δεν είχε τα τρόφια, ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό, πολύ πιθανό να γίνει το ίδιο. Πάντως, καλή φάση αυτό. Ελπίζω να το ακολουθήσουν και άλλα παιχνίδια. Ταιριάζει πολύ στα co-op, βέβαια, παιχνίδια. Mm-hmm. Καλά, το Way Out κόλλαγε πάρα πολύ, τώρα, ναι, δεν ξέρω πώς. Το Way Out είναι υποχρεωτικό co-op. Τώρα αυτό... Ναι. Θα είναι υποχρεωτικό co-op, δεν κατάλαβα. Λίγο αυτό κρατάω μια επιφύλαξη. Παρ' όλα αυτά δείχνει πολύ ωραίο. Και παράλληλα την ίδια μέρα θα κυκλοφορήσει και για το PlayStation VR το Wolfenstein Cyberpilot, το οποίο δεν έχουμε παραπάνω στοιχεία, δεν έδειξε κάτι. Πάντως γενικά ξέρει τι. Και από το State of Play και τώρα με το Wolfenstein και τέτοια, η Sony δεν έχει παρατήσει το VR. Mm. Γενικά. Δηλαδή το State of Play ήταν πιο πολύ VR παρά όλες οι άλλες ανακοινώσεις. Ναι. Και μερικά ίσως κρατήσουν και αρκετά το VR, δηλαδή ίσως είναι και δυνατά παιχνιδά για τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Και το κρατήσουν. Δηλαδή ας πούμε με το Β δεν είχε γίνει το ίδιο πράγμα. Αυτό θα σου έλεγα. Ότι ένα από τα καλά που βγήκε από το State of Play είναι ότι συνεχίζει την υποστήριξη, τη δυνατή υποστήριξη Sony από first party και third party developers του PlayStation VR. Το οποίο και αν να αναλογιστούμε ότι θα βγει και VR 2, ας πούμε. Ναι, ναι. Γιατί να μην το κρατήσει και να μην βγάλει και δυνατότερα πράγματα. Α, θα το κρατήσει, γιατί είναι ακόμα και να μην έχει τόσο κέρδος όσο θα περίμενε ή τέλος πάντων δεν περίμενε. Σου, ναι, λέει ότι θα το κρατήσω για να μπορέσω αύριο μεθαύριο να πάω στο 2 και να δείξω στον κόσμο ότι υπάρχει υποστήριξη. Γιατί όταν, ναι, θα βγει το PlayStation VR 2 και θα βρεθεί κόσμος να αγοράσει, θα σκεφτούνε πολλοί. Το είχε υποστήριξη το 1 η Sony ή όχι. Σου λέει να το πάρω, να περιμένω ή θα το πάρω και θα κλαίω όπως έκλεψα το 1. Οπότε εδώ η Sony, ένα καλό που βγήκε από το State of Play και που βγαίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είναι ότι υπάρχει υποστήριξη, παιχνίδια είτε αποκλειστικά για το PlayStation VR, είτε παιχνίδια μεγάλα που διαθέτουν και υποστήριξη για το PlayStation VR, όπως κάνουν σε πολλούς τίτλους, όπως είδαμε για το No Man's Sky που ανακοινώσαν στο State of Play, για το Concrete Genie που βάλανε και πολλά άλλα παιχνίδια που είναι αποκλειστικά στο VR. Μεγάλη στήριξη της Sony, την παραδέχομαι σε αυτό, δείχνει ότι δεν αφήνει ένα περιφερειακό που κόστιζε 410 ευρώ όταν πρωτοκυκλοφόρησε και τώρα κάνει 250 με 5 παιχνίδια. Οπότε, 150 με το πάρεις μεταχειρισμένο. Ναι, φαντάσου. Οπότε είναι πολύ εύκολα προσβάσιμο πλέον στον κόσμο το PlayStation VR. Τα παιχνίδια του είναι αρκετά πιο φθηνά επίσης. Ναι. Και βλέπουμε και μερικά παιχνίδια που είναι killer apps. Δηλαδή που είναι εντυπωσιακά και μπορείς να παίξεις μόνο στο PlayStation VR. Είναι το πιο επιτυχημένο VR headset στην αγορά. Mm-hmm. Στα PCs που υπάρχουν κάτι Oculus και τις HTC κτλ. Δεν έχουν υπό πολλαπλάσιες πωλήσεις και να πούμε ωραία πάσα αυτή για την ανακοίνωση που είχαμε μέσα στην εβδομάδα ότι το PlayStation VR ξεπέρασε τις 4,2 εκατομμύρια πωλήσεις στο σύνολό τους, μιλάω 4,2 εκατομμύρια τεμάχια στα χέρια των καταναλωτών, όχι όπως κάνουν ανακοινώσεις, ξέρω εγώ, άλλοι 10 εκατομμύρια κομμάτια στο retail και είναι, ας πούμε, στα ράφια τα μισά. 4,2 τεμάχια στα χέρια των καταναλωτών. Είναι γύρω στο 5% των πωλήσεων, βέβαια, αν το συγκρίνουμε με το PlayStation 4. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αν παίξει καλή μπάλα... Τέλος περιφερειακού είναι. Ναι, αν παίξει καλή μπάλα, που συνεχίζει και μου αρέσει η μπάλα όπως παίζει με το PlayStation VR η Sony, σε ένα PlayStation VR 2, αν αυτό το ποσοστό γίνει ένα 15-20%, θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και θα νομίζω ότι θα πάει καλά. Το θέμα είναι να υπάρχει υποστήριξη και να υπάρχει και ανταγωνισμός. Γιατί η Sony σε αυτό το σημείο, παντού βέβαια, αλλά συγκεκριμένα στο VR, θέλει τον ανταγωνισμό, γιατί θέλει να υπάρχουν εταιρείες που ρίχνουν λεφτά σε developers, που ρίχνουν λεφτά για research and development του VR, να πάει μπροστά το μέσο, να υπάρχουν developers που θα βγάζουν παιχνίδια στο VR, οπότε να βγαίνουν και στο PlayStation VR. Αν είναι μόνη της και το σκουντάει μόνη της, δεν θα πάει τόσο πολύ κάτω.
Πάντως φαίνεται ότι του στηρίζει, κάτι που δεν έκανε με το PSV τόσο έντονα. Το PSV το παράτησε πάρα πολύ γρήγορα. PSV πέθανε. Λοιπόν, τελευταία φορά, μπράβο. Μέχρι τον Αύγουστο του 2018 είχαν πουληθεί 3 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι σε 7 μήνες πουλήθηκαν 1,2 εκατομμύρια PlayStation VR headsets. Εντάξει, και κάτι προσφορές, κάτι ιστορίες, τέτοιες με παιχνίδια ιστορίες και δεν ξέρω εγώ τι, οπότε ναι, ναι. Πήγε παραπάνω. Ωραία. Αυτό που λες, έπαιξε μπάλα και τέτοιο. Μετά, για να πάμε παρακάτω. Α, εντάξει, μετά έχω μαζέψει κάποια μικρά νεάκια έτσι να τα πούμε. Πολλές ειδήσεις για αυτή η εβδομάδα, τι έγινε. Δεν πειράζει, θα βγει μεγάλο το επεισόδιο να το χορτάσει ο κόσμος. Λοιπόν, επίσημη παρουσίαση της Ubisoft στην E3, το λέω εντάχει αυτό, Δευτέρα 10 Ιουνίου, το βράδυ στις 11, νομίζω είναι το βράδυ. Just Dance, gonna be okay. Ναι, Just Dance φαντάζομαι θα ανοίξουν πάλι. Beyond Good and Evil, Skull and Bones φαντάζομαι θα δείξουν. Και περιμένουμε ίσως κάποιες εκπλήξεις, παιδιά, από τα γνωστά της franchise που είναι το Splinter Cell, Watch Dogs, Assassin's Creed. Ναι. Δεν ξέρω ότι θα δούμε. Αλλά Watch Dogs μπορεί. Και ένα Splinter Cell μπορεί. Και ένα Splinter Cell μπορεί. Ναι. Αλλά το Watch Dogs νομίζω είναι το πιο πιθανό από όλα. Ναι. Assassin's Creed νομίζω όχι. Αλλά όχι, ναι. Αλλά πόσο. Πόσο Assassin's Creed. Far Cry αποκλείεται με την καμία. Μην το λες. Έτσι πως έγινε, κάθε 6 μήνες βιάζουν και από ένα Far Cry στο τέλος. Όχι πάλι. Μετά έχουμε κάποιες φήμες, παιδιά, για την Capcom και τα Resident Evil 8 και Resident Evil 3 remake. Την αναφέρουμε αυτή τη φήμη γιατί έγινε από έναν αξιόπιστο leaker. Όχι αυτούς τους leakers που έχει μέσα το παιχνίδι, από αυτούς που κάνουν τις διαρροές. Dusk Golem ή αλλιώς Aesthetic Gamer είναι ένας γνωστός, τέλος πάντων, που κάνει έτσι διαρροές. Είχε διαρρεύσει σωστές πληροφορίες σχετικά με το Resident Evil 7, οπότε ας το πούμε το ψιλοπιστεύουμε ελαφρώς παραπάνω. Βγήκε και είπε κάποιες πληροφορίες και είπε ότι η Capcom στοχεύει να κάνει το Resident Evil σχεδόν ετήσια σειρά. Οι πληροφορίες μιλάνε για κυκλοφορία του Resident Evil 3 Remake τον Ιανουάριο του 2020. Οπότε ένα χρόνο από το κυκλοφορία του Remake 2. Ναι. Έτσι. Από κάποιο θέμα. Δεν έπρεπε να έχουμε δει κάτι. Εντάξει, στην E3, μωρέ. Κάπου εκεί στα κοντά μπορεί. Από κάποιο third party studio, αυτό είναι ιδιαίτερη είδηση. Δεν θα το αναλαμβάνει το Division 1, πώς λεγόταν, που είχε αναλάβει το Resident Evil 2 Remake. Θα είναι από κάποιο third party studio. Και εδώ έρχεται και κολλάει σε μια συζήτηση που κάναμε εκεί πέρα και στο chat μεταξύ σε εμάς τα παιδιά, που λέγαμε ότι μήπως είναι Blue Point, ας πούμε. Blue Point. Γιατί η Blue Point έλεγε ότι πάλι θα αναλάβει έναν τίτλο, ξέρω εγώ, που θα είναι έτσι κλασικός και μεγαλύτερος από το Shadow of the Colossus. Να είναι το Resident Evil 3 Remake. Θεωρείται μεγαλύτερο το Resident Evil 3 Remake όμως από το Shadow of the Colossus. Εγώ εκεί κολλάω. Δεν ξέρω. Μακάρι. Μακάρι όχι. Τι λέμε τώρα. Ποια είναι η απάντηση. Δεν ξέρω. Μακάρι όχι. Γιατί εντάξει, να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να δω από την Blue Point κάτι άλλο. Με τόση καλή δουλειά που κάνει, και το Resident Evil 3 Remake να το έχει ένα άλλο στούντιο. Να μου πεις ποιο. Καταρχάς. Αυτό. Ξέρεις τι φοβάμαι. Τέλος πάντων, είναι αν η Blue Point δεν είναι. Εντάξει, άντε, οκ. Okay. Αυτό που δεν ξέρω και φοβάμαι είναι ότι θα γίνει τέτοια δουλειά όπως έγινε στο Resident Evil 2 Remake. Αυτό εγώ φοβόμουν. Δηλαδή. Αυτό φοβόμουν. Είναι άλλο στούντιο και λέω τώρα, θα έχει την ίδια καλή δουλειά που έγινε στο 2 ή θα είναι μετριότητα. Κάμερα, γραφικά, ατμόσφαιρα, θα είναι η ίδια. Έλαντε, έλαντε. Η Blue Γιατί Point... Γιατί το 3 είναι δυνατό. Ναι, η Blue Point... Είναι ότι έχει μπάντας boss. Θα μπορούσε να τα προσφέρει αυτά, αν την έχουν δώσει τα κατάλληλα εργαλεία, τις οδηγίες και τα λοιπά, η Capcom. Κάποιο άλλο στούντιο μικρότερο από αυτά που σκέφτομαι που έχουν κάνει remakes και remasters... Δεν μου έρχεται κάποιο έτσι τόσο πολύ στο μυαλό. Η Blue Point έχει μια ιστορία με καλά remakes και remasters. Δεν ξέρω. Είμαι λίγο προβληματισμένος μετά από αυτήν την ιστορία. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Ξέρω εγώ. Θα δείξει. Και μετά. Δεν είμαι βέβαιος τώρα μέχρι το 20 να βγει το Resident Evil 3, αλλά τέλος πάντων. Θα μπορούσε πάντως, γιατί κολλάει μετά και με τη φήμη αυτή που βγήκε πάλι από τον ίδιο, που αναφέρει ότι το Resident Evil 8 πάει. Προγραμματίζεται για το 2021
Ναι. Και προφανώς μιλάμε για next gen τίτλο. Για παιχνίδι που κυκλοφόρησε στις κονσόλες επόμενης γενιάς. Βασικά cross gen θα είναι. Δεν υπάρχει. Καλά, έτσι και... ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να το βγάλουμε μόνο στις κονσόλες επόμενης γενιάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάψουν για το 4 και για το Xbox. Ναι, να το... ναι δεν υπάρχει περίπτωση. Να το βγάλουν cross gen. Για να πουλήσει παντού, να υπάρχει όλη η βάση χρηστών των εκατομμυρίων που υπάρχει στα PS4 και Xbox One. Οπότε, κάθε χρόνο σχεδόν και ένα Resident Evil. Εντάξει. Δεν θα το ήθελα να σου πω την αλήθεια, γιατί εντάξει, okay, το... Ναι, το 7 έκανε, στο 7 έκανε ονδουλίτσα. Το 6, ας πούμε, ήταν ότι... Έλα, πάρτε το. Εντάξει, βγάζουν τα remakes στη μέση, σου λέει, οπότε από το 7 έως το 8 θα έχουν περάσει, ξέρω εγώ. Κοίτα. Το 2017 βγήκε το Resident Evil 7. Ναι. Ναι. Άμα βγει το 21, το 8, σου λέει εντάξει, ρε φίλε. Βγήκε, ας πούμε. Ναι, μετά αλλά. Πόσα χρόνια. Μέση μετά τι θα βάλει. Μετά το 21, 22, 23, τι θα βάλει. Remake Resident Evil Revelation 3, 4. 7 είναι αυτά. Βγήκανε 15.000 φορές. Δεν χρειάζονται remake αυτά. Τι άλλο remake να βγάλει. Το 1 πάλι με άλλη κάμερα. Τίποτα. Ή το 4 που έχει βγει. Το 4 που έχει βγει. Ναι, αλλά λέει κάθε χρόνο θα έχουμε Resident Evil. Ξέρω εγώ. Το λένε τώρα γιατί. Το λένε τώρα για την επόμενη τριετία. Μετά μπορεί να σταματήσει να λένε άλλα. Ξέρω. Δεν μπορεί να βγάλει όμω κάτι παραπάνω. Ή κανένα Revelation πάλι θα βγάλει. Ή το Resident Evil 4 που το έχει βγάλει άλλε 500 φορέ σε remake σε HD. Δεν σημαίνει. Ένα Revelation πάντω. Το ένα σε κάμερα. Πώ το λένε, τρίτο προσώπου. Ένα Revelation θα κολούσε. Εμένα το Revelation μου έχει αρέσει πολύ. Και εμένα μου άρεσαν. Και το 1 και το 2. Και το 2 μάλιστα το είχα παίξει και στο PSP. Το 2 μου άρεσε πιο πολύ. Το 2 ήταν πιο ωραίο. Και πιο σκοτεινό. Πιο σκοτεινό ήταν. Τότε δεν είχαμε παίξει ακόμα το Resident Evil 2 Remake και το Resident Evil 7, που ήταν έτσι πιο σκοτεινά και λίγο πιο κοντά στο horror στοιχείο. Το Resident Evil Revelations 2 ήταν το horror, το Resident Evil, το πατροπαράδοτο, το ορθόδοξο επί Πασόκ εποχής, που δεν περίμενε κανείς. Είναι κρίμα όσοι το έχετε παίξει το Revelations 2 ειδικά. Έχει κυκλοφορήσει και για το PlayStation Vita, που είναι πολύ καλό, και είχε και co-op το Revelations 2. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ισχύει. Μετά, πολύ ωραία είδηση ήταν και αυτή, μια άλλη πατέντα που βγήκε στην επιφάνεια. Κατοχυρώθηκε πρόσφατα από τη Sony. Και τι μας λέει αυτή η πατέντα, είναι σχετική με ψηφιακές ανταλλαγές και δώρα. Όπως αναφέρατε, ένας χρήστης θα μπορεί να κάνει διάφορες μετατροπές στο ψηφιακό αντίτυπο και να δωρήσει, να πουλήσει ή να ανταλλάξει το αντίτυπο μετά από κάποιο διάστημα. Φυσικά, όπως όλες οι πατέντες, μπορεί να μην δούμε ποτέ να εφαρμόζεται. Αλλά παιδιά, αυτή η πατέντα τι μας λέει. Στην ουσία δίνει μεταπολιτική αξία στα ψηφιακά παιχνίδια, αν εφαρμοστεί. Θα μπορούμε δηλαδή τα παιχνίδια που έχουμε αγορασμένα ψηφιακά με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω πώς θα υπάρχει κάποιο marketplace ή κάποιο τι, πώς και τι θα το κάνουνε, θα μπορούμε να δωρήσουμε, θα μπορούμε να χαρίσουμε, τέλος πάντων, ή να πουλήσουμε ψηφιακά παιχνίδια. Στην ουσία προσπαθούν να κάμψουν και τις τελευταίες αντιστάσεις του physical, που λέμε ότι ναι, μεν το παιχνίδι, αλλά το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να το πουλήσω και να πάρω κάποια λεφτά πίσω. Θα σου πούνε, ορίστε, μπορείς να πουλήσεις και το ψηφιακό σου παιχνίδι. Τώρα το πόσο και το ποιος θα καθορίζει την αξία και τι θα γίνει όλο αυτό, μένει να το δούμε. Υπάρχει κάτι ψιλοπαρόμοιο στο Steam, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς θα το πάνε, αλλά είναι ένα βήμα προς το να καταργηθεί τελείως και να μην υπάρχει πλέον δικαιολογία για τη retail αγορά και για το physical. Να καταργηθούν τα μεταχειρισμένα, να καταργηθούν οι πωλήσεις των μεταχειρισμένων, οι αγγελίες κτλ. Θα σου πούνε, ορίστε, βρήκαμε έναν τρόπο να μπορείς και τα ψηφιακά σου να τα εκμεταλλευτείς με αυτόν τον τρόπο. Πολλοί θα τσιμπήσουν, γιατί ήδη γίνεται σε άλλες περιπτώσεις και κάποιες μεταπουλήσεις από keys και τα λοιπά που βλέπουμε. Θεωρώ ότι θα γίνει, αν όχι άμεσα κάποια στιγμή ίσως να γίνει, στο ψηφιακό gaming κόσμο που διανύουμε στις κονσόλες και με τις ψηφιακές πλατφόρμες που πάνε να γίνουν όλα digital. Και απλά αυτό που ήθελα να θυμίσω ήταν ότι κάτι παρόμοιο πήγε να κάνει η Microsoft όταν πρωτοανακοίνωσε το Xbox One, με ό,τι συνεπάγεται αυτό με το Always Online που είχε και τα λοιπά και τα κλειδώματα που είχε. Ναι. Είχαν βγει και είχαν πει, υπήρχε ένα πρόγραμμα στα σκαριά όπου θα μπορούσαμε να πάμε τα παιχνίδια που είχαμε στο Xbox One και ήταν physical,
θα μπορούσε να τα πας σε κάποιους retailers στην Αμερική συγκεκριμένα, να δώσεις τα παιχνίδια στα physical και να σου δίνανε κλειδιά ψηφιακά ώστε να τα κάνεις όλα ψηφιακά στο Xbox. Το δεν βγήκε ποτέ επίσημα αυτό το σχέδιο, γιατί τα πήρε όλα πίσω η Microsoft και τέλος πάντων τα σταμάτησε όλα τα προγράμματα που είχε και οτιδήποτε ήθελε να κάνει με το Xbox, όλα τα έκανε κουλουτούμπα γιατί είχε φάει πολύ κράξιμο. Να το δούμε και αυτό. Βλέπουμε ότι γίνονται συνέχεια βήματα για το digital. Εντάξει, θα μας έρθει. Καλά, εντάξει, οκ, είναι. Ναι. Που είναι ανακατεύωτο θα έρθει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Και μετά, τελευταίο νεάκι και πολύ ιδιαίτερο, έτσι πριν κλείσουμε. Από κάτι το οποίο δεν περίμενα από την αλήθεια. Έχουμε καιρό να δούμε The Lord of the Rings παιχνίδια. Από εποχής... Όχι, υπήρχε και στο PlayStation 3. Κάτι War of the North είχαν βγάλει κάτι τέτοια. Αλλά αγαπη... Το Aragorn's Quest είχαν βγει. Ναι, ναι, αλλά αγαπημένα νομίζω ήταν και στο PlayStation 2 έτσι εποχή στα Lord of the Rings. Τα κανονικά Lord of the Rings. Ναι, ναι, τα κανονικά που ήταν βασισμένα και στις ταινίες. Στις ταινίες, ναι. Πλέον βγήκε η Dead... Return of the King. Ναι, η Daedalic Entertainment, Daedalic, πώς προφέρεται, ανακοίνωσε το The Lord of the Rings Gollum. Ένα παιχνίδι που θα δίνει μεγάλο βάρος στην αφήγηση και όπως λέει και το όνομά του, θα έχει ως πρωταγωνιστή το ύπουλο πρώην Hobbit, που γνωρίζουμε από τα έργα του Tolkien. Η ιστορία του τίτλου θα λαμβάνει χώρα από τη στιγμή που το Gollum πήρε στην κατοχή του το One Ring μέχρι την αφετηρία των γεγονότων του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Σε αντίθεση με τα παιχνίδια, σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια μάλλον, το Gollum θα βασίζεται στα μυθιστορήματα του Tolkien και δεν θα αντλεί έμπνευση από την κινηματογραφική μεταφορά τους. Μάλιστα. Stealth fast θα είναι. Ναι, αυτό. Το gameplay λέει ότι το τίτλο θα βασίζεται στο stealth και όχι στις ανελέητες μάχες με σπαθιά κτλ. Που έχουμε δει στα προηγούμενα Lord of the Rings παιχνίδια. Θα κυκλοφορεί στο παιχνίδι. Και εδώ είναι και ένα ωραίο νεάκι και ένα ωραίο, ας πούμε, μικρό hint σε αυτή την ανακοίνωση. Το παιχνίδι θα κυκλοφορεί στο 2021 για PC και για όλες τις διαθέσιμες κονσόλες εκείνη την περίοδο. Έτσι αναφέρει η ανακοίνωση. Ξέρεις, PlayStation 5, Xbox Scarlett, πώς θα το λένε, γιατί δίνουν τα ονόματα μου. Ναι, κάτι που επιβεβαιώνει ότι το 2021, παιδιά, θα έχουμε και θα παίζουμε στις νέες κονσόλες, στις next-gen κονσόλες. Δεν υπάρχει κάποιο trailer, μόνο ένα artwork εκεί πέρα δείξανε με το όνομα του παιχνιδιού, The Lord of the Rings Gollum. Δεν ξέρω, εμένα γενικά ο Άρχοντας πάντα ήταν το αγαπημένο μου, έτσι, franchise του, των ταινιών. Απλά η Daedalic Entertainment μας έχει συνηθίσει adventure, δηλαδή εγώ όλα τα παιχνίδια που έχω παίξει τώρα τελευταία είναι όλα δυσδιάστατα, τρισδιάστατα adventure, καθαρό αίμα adventure. Τώρα αυτό πώς θα πάει και τι θα είναι, τρισδιάστατο παιχνίδι από εδώ, από εκεί, με stealth και τα λοιπά. Είναι με κάρτες. Δεν ξέρω, αλλά θα μπορούσα, εγώ θα ήθελα να δω ένα δυσδιάστατο με πολύ όμορφο artwork adventure παιχνίδι στον κόσμο του Άρχοντα. Ναι. Τώρα αυτό θα είναι. Εντάξει, και όχι μόνο του Άρχοντα, γενικότερα στο ευρύτερο σύμπαν των μυθιστορημάτων του Tolkien. Ωραία. Δεν ξέρω. Άρχοντα εγγύηση. Λοιπόν, Μιχάλη, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Βγήκε, νομίζω, είναι από τα μεγαλύτερα. Κάτσε κανένα τρίωρο. Όχι, τρίωρο, αλλά είναι από τα μεγαλύτερα επεισόδια. Μία ώρα και ένα τέταρτο το κλείσαμε από ό,τι βλέπω. Μπράβο. Χορταστικό επεισόδιο το σημερινό. Μπράβο μας. Δεν θα έχουμε την επόμενη, λέει, γι' αυτό. Είχε ωραίες ειδήσεις, οπότε εντάξει. Λοιπόν, λέω εντάχει το διαγωνισμό, παιδιά. Δύο νικητές, επαναλαμβάνω. Δύο νικητές θα κληρωθούν και θα ανακοινωθούν στο επόμενο Gamecast. Μπορούν να διεκδικήσουν δύο t-shirts, όπως σας έδειξα. Το Steelbook, εδώ πέρα του Soul Calibur που δείξαμε που μιλάει. Ένα Spinner's Fidget, πώς λέγεται αυτό, τέλος πάντων. Yeah. Και ένα Lanyard, τα δείξαμε και στην αρχή, δεν τρώω χρόνο τώρα. Πολύ απλά βηματάκια και τεράστιο ευχαριστώ παράλληλα στην Bandai Namco που μας στέλνει τα δωράκια για εσάς. Subscribe στο κανάλι για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Like στο βίντεο που βλέπετε, αφήνετε από κάτω ένα σχόλιο με hashtag PSAddictGR και τέταρτο βήμα και προαιρετικό, share στα social media, Facebook κτλ. Οπουδήποτε συμμετέχετε αυτό το βίντεο, το βίντεο διαγωνισμού με hashtag PSAddictGR για να μας βοηθήσετε να μεγαλώσουμε και να μας μάθει καινούριος κόσμος. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ωραίο επεισόδιο, ωραίες ειδήσεις. Πολλά νέα. Και νομίζω ότι και αναλύσαμε και συζητήσαμε έτσι διάφορα νέα. Πολλάκις νέα. Που έτσι προέκυψαν. Είχαμε κανένα δυο έτσι εμβόλυμες συζητήσεις για συλλεκτικές, για το ένα τ' άλλο, ακυρώσεις, χίλια δυο πραγματάκια, state of play κτλ.
Ωραία. Και τώρα πώς κλείνουμε, μέχρι το επόμενο State of Play, γεια σας! Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα. Μέχρι το επόμενο Gamecast, μείνετε συντονισμένοι. Έτσι, μέχρι το επόμενο Gamecast, εσάς δείχνουμε, ναι, εσάς. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του PS Addict, στο site του psaddict.gr και στα social media του σταθμού μας. Σε Instagram, Facebook Group, Twitter, ξέρω, κτλ. Αυτά. Ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε για τη στήριξη. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Όποτε βλέπετε αυτό το επεισόδιο, να είστε καλά. Παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς, να ξέρετε. Καταλαβαίνω ότι παίρνει μέρος πολλοί κόσμος και γι' αυτό τώρα κοιτάω και να δίνω δύο νικητές. Να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε. Αυτά. Έτσι. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο και το επόμενο βίντεο, μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας! Γεια σας! Bye bye.